Παρθένος ακυρατός και αθλήφορος σεμνή, εδείχθη στις σπέραση, τη αγάπη Χριστού, ακυλήνα Θεό ό, νύμφε, Καθαπερώδον νόητον τεφιλία. Έπνευσα σε ν' αθλήση τη αγνία στην χαρή. Πρεσβεύουσα το κυρίω. Υπέρ των τιμών των Σε. Τη 13η του μηνός Ιουνίου Ακυλίνης Μάρτυρος, Αντιπάτρου Επισκόπου βόστρων, Διοδόρου Εμέσης του Μάρτυρος, Ευλογίου Πατριάρχων Διοχίας, Άνης Σωσίας και του Ιού αυτής Ιωάννου, Ιακώβου Οσίου Η Αγία Μάρτις Ακυλίνα έζησε τον τρίτο αιώνα μετά Χριστόν στα χρόνια του Διοκλητιανού. Παλαιστίνια στην καταγωγή βαπτίστηκε σε ηλικία πέντε ετών από τον επίσκοπο Εφθάλιο. Ο πατέρας της Ευτόλμιος δημιούργησε τις καταλληλότερες συνθήκες στην κορη του ώστε αυτή να κατηχηθεί στην χριστιανική πίστη κατά τον καλύτερο τρόπο. Πράγματι, η Ακυλίνα δεν άργησε να φέρει πνευματικούς καρπούς. Νεαρό κορίτσι ακόμα είχε την Αγία Κλήση να κάνει ελεημοσύνες και να διδάσκει τον Λόγο του Θεού και συναναστρεφόταν με τα κορίτσια των ειδωλολατρών και πολλά από αυτά τα ήλκησε στην χριστιανική πίστη. Αυτό αναφέρθηκε στον ανθίπατο Ουλοσιανό, ο οποίος αφού τη συνέλαβε, με κάθε τρόπο προσπάθησε να την αναγκάσει να αλλαξοπιστήσει. Η Ακυλίνα παρότι ήταν νεαρό κορίτσι, περιφρόνησε τις προσπάθειες του ανθιπάτου. Τότε αυτός με πολύ θυμό την χτύπησε, με τον πιο ομό τρόπο στο πρόσωπο, που πλημμύρισε από αίματα αλλά η Ακυλίνα με περισσότερη θέρμη ομολογεί πως είναι χριστιανή. Ο Ουλοσιανός καταντροπιασμένος που δεν μπόρεσε να κάμψει ένα αδύνατο κορίτσι την αποκεφάλισε, αποδεικνύοντας ότι τα ασθενή του κόσμου εξελέξα το ο Θεός ή να κατεσχύνει τα ισχυρά, δηλαδή τους κατακόσμων αδυνάτους εξέλεξε ο Θεός για να καταντροπιάσει εκείνους που έχουν ισχυρή κοσμική επιρροή. Ο Όσιος Ιάκωβος, ο εξαπάτης των διάβολων προσκυνήσας Ο Όσιος Ιάκωβος απαρνήθηκε τον κόσμο, αφού είχε διαμοιράσει όλα του τα υπάρχοντα στους φτωχούς και επιδόθηκε στο κήρυγμα του Θείου Λόγου, στις αυστηρές νηστείες και αγρυπνίες. Ο κόσμος που τον έβλεπε να κατορθώνει τόσες αρετές, τον επενούσε πολύ. Αυτός όμως, αντί να κλείσει τα αυτιά του στα επικίνδυνα αυτά εγκόμια, λισμόν τα λόγια της Αγίας Γραφής που λένε ότι ο Θεός αντιτάσσεται στους υπερηφάνους και ότι όποιος υψώνει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί. Και έτσι έπεσε στο άκρος επικίνδυνο πάθος της υπερηφανίας. Ο σατανάς δεν έχασε την ευκαιρία και κάποια νύχτα παρουσιάστηκε ο άγγελος στον Ιάκωβο και του είπε ότι σε τίποτα δεν υστερεί από τον Απόστολο Παύλο και ότι για την μεγάλη του αγιότητα την επομένη νύχτα θα του κάνει επίσκεψη ο ίδιος ο Θεός. Ο Ιάκωβος τυφλωμένος από την υπερηφάνεια το πίστεψε και με θυμιάματα και κεριά ετοιμάστηκε και περίμενε το Θεό. Πράγματι, μέσα στην σιγή της νύχτας ακούστηκε κρότος και ο Ιάκωβος άνοιξε την πόρτα του και προσκύνησε. Όταν όμως σήκωσε το κεφάλι του, είδε το φρικιαστικό πρόσωπο του σατανά να τον κοροϊδεύει. Τότε αμέσως έκανε το σημείο του σταυρού και ο δαίμονας εξαφανίστηκε. Το πρωί με δάκρυα εξομολογήθηκε το πάθημά του σε κάποιο γέροντα μετάνιωσε ειλικρινά και στην πράξη και από τότε έγινε υπόδειγμα ταπεινοφροσύνης σε όλη την περιοχή.